των Ελλήνων και ειλικρινώς με εντυπωσιάζει η απόφασή σας να επισκεφτείτε τη Βουλή για να δείτε στο εφαρμοσμένο πεδίο πράγματα τα οποία συναντάτε στις σπουδές σας και στα ενδιαφέροντά σας. Στη Βουλή των Ελλήνων, όπως σας είπε ο κ. Κουτεντάκης, που εκπροσωπεί το Γραφείο Προεκλογισμού του Κράτους, το οποίο δεν είναι και πολύ παλιός θεσμός, είναι κ. Κουτεντάκη 10 χρονών. 2010, πέρα από το 2012. Ναι, ακριβώς 10 ετών αυτός ο θεσμός. Το Γραφείο Υπό Προεκλογισμού της Βουλής είναι ένας νέος θεσμός και έγινε, όπως καταλαβαίνετε, την εποχή της μεγάλης εξάρσεως της οικονομικής κρίσης. Υποθέτω έγινε στο πλαίσιο της ανάγκης να έχουμε ευκρίνεια και ακεραιότητα στα δημοσιονομικά μας στοιχεία και έπρεπε να θεσμοθετηθεί εκτός από το Γενικό Λογιστήριο και ένα παρατηρητήριο των δημοσίων οικονομικών αντικειμενικό, εξορισμού αντικειμενικό και θεωρήθη ότι η Βουλή είναι αυτός ο σχηματισμός, ο θεσμικός σχηματισμός, ο οποίος μπορεί να έχει αυτή την επιτήρηση, την αντικειμενική και τολμώ να πω ότι αυτά τα χρόνια το Γραφείο του Προεκλογισμού της Βουλής επιτέλεσε αυτόν τον ρόλο. Δεν ανεμίχθη στην πολιτική αντιπαράθεση και πάντα οι κρίσεις του επί των στοιχείων των δημοσίων οικονομικών είναι περισσότερο επιστημονικές, χωρίς βεβαίως να είναι και αποστηρωμένες, έτσι, γιατί δεν θέλουμε να είναι αποστηρωμένες από μία ματιά η οποία έχει να κάνει και με την πραγματικότητα. Ένα παράδειγμα αυτής της ζωντανής εξέλιξης των οικονομικών στοιχείων του κράτους που στεγάζεται σε αυτό το παλιό παλάτι εδώ πέρα, είναι ότι πριν λίγες μέρες ψηφίσαμε τον προεκλογισμό της Βουλής. Η Βουλή είναι ξεχωριστό κομμάτι της δημοσιονομικής διαχείρισης. Δηλαδή, τα οικονομικά της Βουλής δεν θα τα δείτε ενσωματωμένα στον κρατικό προεκλογισμό. Προηγείται η ψήφιση των οικονομικών της Βουλής και μετά τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασία τα στέλνουμε στο Γενικό Λογιστήριο και όπως τα στέλνουμε, χωρίς αλλαγή, ο Υπουργός Οικονομικών τα ενσωματώνει στον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί η Βουλή δεν έχει έσοδα, έχει μόνο δαπάνες. Αυτό οφείλεται στο ότι η Βουλή είναι μαζί με τη δικαιοσύνη και την κρατική διοίκηση, δηλαδή την εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση, ένας από τους τρεις θεσμικούς στυλοβάτες του πολιτεύματος. Άρα η Βουλή δεν μπορεί να είναι ένα Υπουργείο το οποίο δέχεται την επιχορήγηση του κράτους, αλλά είναι ένας αυτοτελής φορέας που μόνος του αποφασίζει για τον προϋπολογισμό. Και για να καταλάβετε πόσο η Βουλή συνεμορφώθη προς την περιπέτεια της χώρας στην οικονομική την τελευταία, θα σας πω ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της Βουλής, ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 23, ας πούμε, είναι 148 εκατομμύρια, ενώ οι τελευταίοι προϋπολογισμοί της αστακομακαρονάδας, δηλαδή της περίοδου πριν την χρεοκοπία, την ουσιαστική χρεοκοπία, ευτυχώς όχι την τυπική, ευτυχώς όχι την τυπική, ήταν 225 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή η Βουλή μείωσε κατά περίπου 70 με 80 εκατομμύρια τα τελευταία 10 χρόνια τον προϋπολογισμό της. Άρα, ως θεσμικός πυλώνας του πολιτεύματος, ανταποκρίθηκε πλήρως στην ανάγκη για περιστολή δαπανών. Η αύξηση που είχαμε για το 23 σε σχέση με το 22, είχαμε μια αύξηση γύρω στα 4 εκατομμύρια, οφείλεται κυρίως στις διάφορες προβλέψεις που κάνουμε για την ενέργεια, το οποίο αφορά το κάθε σπίτι, άρα και το κάθε δημόσιο οργανισμό, κυρίως για την ενέργεια, αλλά και το ότι μέσα στο 23 θα γίνουν και οι εκλογές. Βάσει του συντάγματος είναι η τέταρτη χρονιά, άρα η νέα Βουλή κάθε φορά που ξεκινάει κάνει ορισμένες επιπλέον εφάπαξ δαπάνες για την έλευση των νέων 300 βουλευτών. Άρα κάθε φορά που η Βουλή υποδέχεται μετά από εκλογές τους νέους 300,
νέους, τυπικά γιατί κάποιοι επανεκλέγονται, καταλαβαίνετε τι εννοώ, γίνεται μια δαπάνη για κάποιες παροχές που γίνονται φάπαξ στους βουλευτές, οι οποίες ενσωματώνονται στον προϋπολογισμό της περίοδου των εκλογών. Ένα άλλο ενδιαφέρον που αξίζει να αντιληφθείτε εδώ, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε από τα θεωρία της συνεδρίασης της σημερινής Ολομέλειας. Σήμερα στην Ολομέλεια συζητείται ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Και σε αυτό το νομοσχέδιο, όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος εξοικειωμένος με τα οικονομικά, βλέπετε την υποχρέωση του κράτους να έχει μία έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο για το κόστος που συνεπάγεται κάθε νόμος. Βάσει του Συντάγματος, κάθε νόμος, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο, συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, μήπως τα όλα αυτά. Όχι, το οποίο δίνει τη δαπάνη που θα προκληθεί στο κράτος από την εφαρμογή αυτού του νόμου. Το οποίο είναι μια στοιχειώδης, νοικοκυρεμένη πρόνοια. Και επειδή σε αυτό το νομοσχέδιο, και θα φροντίσω να πάρετε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, θα δώσω εδώ στους καθηγητές σας για να τη δείτε, επειδή σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχουν κάποιες αυξήσεις γύρω στο 10% για κάποιες ιατρικές ειδικότητες που η πανδημία μας υπαγόρευσε να τις φροντίσουμε παραπάνω, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου είναι απολύτως απαραίτητη, γιατί έχουμε δαπάνη του κράτους ώστε να αξιολογηθεί από τα κόμματα αν αυτή η δαπάνη αξίζει τον κόπο του να νομοθετηθεί και να επιβληθεί. Η πανδημία μας υπαγόρευσε ότι κάποιες ειδικότητες πρέπει να προσεχθούν περισσότερο. Λογικό είναι, φαντάζομαι, θα καταλάβετε, ας πούμε, οι ειδικότητες στις εντατικές. Δεν είναι όλες οι ειδικότητες ίδιες, δεν είναι η ίδια ένας μικροβιολόγος, χωρίς να θέλω τώρα να αξιολογήσω, με έναν ο οποίος στην εντατική παλεύει στα μαρμαρένια λόγια του χάρου, με του χάρου. Συνεπώς, επειδή ατελήφθη η πολιτεία, πόσο πολύτιμη είναι αυτή η συνδρομή των γιατρών της εντατικής στην πιο κρίσιμη γραμμή των πρόσωπων της μάχης για την ανθρώπινη ζωή, και επειδή χρειαζόμαστε γιατρούς που θα θέλουν να πάρουν αυτή την ειδικότητα, το κράτος δίνει αυξήσεις σε τέτοιου είδους ειδικότητες. Και είναι κάτι που το καταλαβαίνει κανείς και θα δείτε με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου πώς αυτό αποτυπώνεται και πώς αυτό. Αλλά επειδή η Βουλή δεν είναι μόνο αυτά, να σας πω ότι σήμερα, ας πούμε, έκανα δεκτό πριν δύο ώρες τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, παράδειγμα. Αυτό τον είδατε. Τον είδατε.